Για να δούμε τι θα μας πει ο επικεφαλής Μείζωνος Μειοψηφίας, ο κύριος Νίκος Μαϊτός, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και πρέπει να αρχίσουμε να λέμε. Χρόνια πολλά, ε. Χρόνια πολλά, βεβαίως. Είμαστε στην τελική ευθεία, 2 εβδομάδες μόνο. Ναι. Πριν τα Χριστούγεννα. Έτσι. Να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή που ήταν πριν 5 ημέρες. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Μαϊτέ, τι γίνεται τώρα? Ακούει τώρα ο πολίτης που λέω εγώ για το 2013 διαχειριστική χρήση και έγκριση οικονομικών καταστάσεων και σίγουρα θα λέει μπα λάθος κάνει, κάτι δεν βλέπει καλά. Λοιπόν, όχι, μιλάμε για 4 χρόνια πριν, έτσι? Όχι, όχι, δεν κάνετε λάθος. Ναι. Αναφέρατε για το συγκεκριμένο έτος. Θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό, 5-6 μήνες και τα λοιπά, είχαν εγκριθεί και οι καταστάσεις για το 12. Ναι. Έτσι. Ναι. Και λίγο πιο πριν, πέρσι αν δεν απατώ, οι καταστάσεις του 11. Όντως λοιπόν κλήθηκε ένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό είναι η ουσία, ένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον ισολογισμό του Δήμου, ο οποίος δημιουργήθηκε επί θητείας ενός άλλου Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, γιατί είναι αυτό αφορά την πρώτη τετραετία, να το πούμε εδώ, του κυρίου Μανώλη Μαργαρίτη, που εσείς, ας πούμε, σαν παράταξη και εσείς ο ίδιος, δεν είχατε συμμετάσχει σε εκλογές και δεν είχατε εκλεγεί, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Αυτή είναι και η μία έννοια του παρόντος που δηλώσαμε εμείς στην συγκεκριμένη ψηφοφορία. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να αιτιολογήσουμε, να απολογηθούμε ή να συμπαραταθούμε με οικονομικά στοιχεία στα οποία δεν συμβάλαμε έστω και από την θέση της αντιπολίτευσης στην διαμόρφωσή τους. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η μία παράμετρος του θέματος. Ναι. Η δεύτερη παράμετρος... Από την άλλη θέλω να μου πείτε ως προς το τυπικό του ζητήματος. Αυτό δεν δυσχεραίνει την όλη πορεία? Δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στη συνέχεια των οικονομικών ετών, εννοώ, έτσι? Ακούστε, οι Δήμοι με βάση τον νόμο υποχρεωμένοι μέχρι συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν τους ισολογισμούς τους. Αυτό το κάνουν και οι περισσότεροι Δήμοι από την Ελλάδα που τουλάχιστον όσων εγώ παρακολουθώ. Ναι. Αυτή η προθεσμία πού βρίσκεται αυτή η προθεσμία? Δηλαδή... Αυτή η προθεσμία είναι ως το τέλος του έτους, ας το πούμε χοντρά-χοντρά, του επόμενου έτους. Του επόμενου. Δηλαδή είναι κανονικά οι ισολογισμοί κατατίθενται για όλες τις εταιρείες, γιατί μέσα σε αυτό το γενικότερο σκεπτικό εντάσσεται και ο Δήμος Νάκης και η Μουργή Κλάδο. Ναι. Οι ισολογισμοί κατατίθενται συνήθως έως τις αρχές του 5ου μήνα του επόμενου έτους. Μάλιστα. Δηλαδή τον Μάιο περίπου του επόμενου έτους. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε καθυστερήσει. Θα έλεγε κανείς ότι θα δικαιολογούσε μια καθυστέρηση μέχρι το τέλος του κάθε έτους. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το πράγμα στο Δήμο Νάκης και η Μουργή Κλάδο δεν συνέβη ποτέ. Ναι. Όλα τα χρόνια έχονται καθυστερημένοι οι ισολογισμοί και υπάρχουν δύο παράμετροι στο συγκεκριμένο θέμα. Η μία παράμετρος λέει ότι τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου του Δήμου δεν κινούνται παρόλη αυτή την κατάσταση. Και εδώ βέβαια θα λέει κανείς, μα είναι η πρώτη φορά. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι και το μοναδικό θέμα. Ποια είναι τα εντεταλμένα όργανα? Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, η οποία έχει τον έλεγχο, την ευθύνη του ελέγχου μάλλον για τις υποχρεώσεις, αν το θέλετε, κάθε δημοτικής αρχής. Δεν έχει μόνο για την νομιμότητα των αποφάσεων, δηλαδή θα μπορούσε να παρέμβει αποκεντρωμένη... Είναι βεβαίως, η νομιμότητα των αποφάσεων ποια είναι? Η νομιμότητα είναι η κατάθεση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, όπως είναι η κατάθεση του τεχνικού προγράμματος, ναι, του προϋπολογισμού. Ναι, εννοείται δηλαδή τώρα που θα πάει αυτή η απόφαση στην αποκεντρωμένη, γιατί δεν είχε πάει όχι, κάποια σχέση. Γιατί δεν είχε υπάρξει, όχι γιατί τώρα που θα πάει. Ναι. Γιατί δεν είχε υπάρξει, δεν είχε ελεγχθεί ο Δήμος, γιατί δεν έχει υπάρξει ισολογισμός τόσα χρόνια. Ναι. Αυτό είναι το ένα μέρος της μίας πλευράς. Ναι. Το δεύτερο είναι πιο σύνθετο, κυρία Μαύρου. Στερεί δυνατότητες, η μη ύπαρξη τέτοιου ισολογισμού στερεί η δυνατότητα από τον Δήμο, ναι, εφόσον εκείνος το αποφασίσει, να κάνει κάποιες ενέργειες, π.χ. ένα δάνειο. Εν προκειμένου, στη δικιά μας την περίπτωση, δεν μπορούμε να πούμε ότι ενδιάμεσα χρειαστήκαμε ένα δάνειο και δεν το εξυπηρέτησε, ναι, αυτή, ναι, η λογική. Ναι. Αλλά αποκαλύφθηκε, νομίζω, στην έγκριση του προηγούμενου ισολογισμού του 12, το είχα αναφέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο,
ότι τώρα δίδεται και η εξήγηση πιθανότατα, γιατί αυτή η παλιά και πονεμένη ιστορία με το παρακαταθήκη και δανείο δεν μπορούσε να προχωρήσει. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να προχωρήσει με άλλο τρόπο, δηλαδή με τη σύναψη ενός δανείου με το συγκεκριμένο φορέα. Διότι δεν υπήρχε... Και να λύσουμε το πρόβλημα μέσα από εκεί. Ναι. Του παλαιού χρέους εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και κρέμεται τόσα χρόνια από πίσω μας, γιατί ακόμα και αν θέλαμε, ακόμα και αν είχαμε πάρει θετική απόφαση, η μη ύπαρξη ισολογισμού δεν θα επέτρεπε τη λύση με αυτόν τον τρόπο αυτού του προβλήματος. Βέβαια, εντάξει, τότε είχαμε ακούσει κάποια ηρωικά πράγματα, δεν αναγνωρίζουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε κτλ. Ναι, ναι. Κρύβοντας όμως στην ουσία το πρόβλημα ότι και, μα και να θέλουμε δεν μπορούμε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε τυπικά λοιπόν τυπικά, να... Έτσι, ναι, από, τις, ναι. από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ισολογισμοί. Mm-hmm. Έτσι, από εκεί και πέρα ένας ισολογισμός πέρα από την παράθεση, ξέρετε, στιγνών... Ναι, αριθμών. Ναι, που αποτυπώνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν μέσα στην προηγούμενη χρονιά, δίνουν την ευκαιρία για να βγάλεις και πολιτικά συμπεράσματα μέσα από το πώς κινούνται αυτά τα νούμερα. Βέβαια. Δεν γιατί πού πηγαίνει το χρήμα δηλαδή του δίνουν. Δεν αμφισβητούμε, ναι. δεν αμφισβητούμε τα νούμερα σαν ναι. νούμερα ή ναι. τις πράξεις σαν πράξεις, έτσι, αλλά βγαίνουν εύκολα, πολύ εύκολα συμπεράσματα πολιτικά το πώς ακριβώς κινείται ένας δήμος και πού προσανατολίζεται. Επίσης, οι εκθέσεις των ορκωτών ενίοτε, οι οποίες συνοδεύουν αυτόν τον ισολογισμό, είναι καθοριστικές στο πώς εξελίσσονταν ή πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκείνη την εποχή. Και κατανοώ ότι θα μπείτε και στην ουσία επ' αυτών. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να διακόψουμε για ελάχιστα, να ακούσουμε δύο μηνύματα και να επανέρθουμε για να δούμε τι είπαν οι ορκωτοί και τι λέτε κι εσείς για τα νούμερα και τι αποτυπώνουν αυτά. Παρακαλώ. Ήδη, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε συνδεδεμένοι με τηλεφωνικά πάντα με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Νίκο Μαϊτό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού του έτους 2013 που έγινε την περασμένη Παρασκευή στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν μια ειδική συνεδρία, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εξετάζεται ένα και μοναδικό θέμα αυτό. Και κύριε Μαϊτέ, ήσασταν έτοιμος να μας πείτε ότι εκτός από τα νούμερα και τις λογιστικές αποτυπώσεις, όπως αναφέρονται σχετικά και οι ορκωτοί λογιστές, αλλά θέλουμε και τη δική σας άποψη ως παράταξη δημοτική, αυτά τα νούμερα καταδεικνύουν κάποια πράγματα. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε αν κάνω, ότι το 2013 ήταν και μία χρονιά ιδιαίτερη, ήταν η τελευταία χρονιά της προηγούμενης θητείας, έτσι δεν είναι? Σχεδόν η τελευταία. Σχεδόν η τελευταία, έτσι. Ναι, γιατί από το Σεπτέμβρη νομίζω του 2014 ξεκίνησε η νέα θητεία. Από το Σεπτέμβρη του 2014 ξεκίνησε. Ακριβώς. Και που συμμετείχε πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο, συμμετείχαμε και εμείς. Ναι. Έγιναν λοιπόν στο συγκεκριμένο Συμβούλιο παρατηρήσεις από τον σύμβουλο της παράταξής μας, τον Γιάννη το Μαράκη, έτσι, για να εξαχθούν, θα έλεγε κανείς, τα συμπεράσματα που θα έπρεπε να εξαχθούν με ερωτήσεις οι οποίες έγιναν προς τους ορκωτούς λογιστές, με τη διευκρίνηση ότι οι συγκεκριμένοι κύριοι έχουν, όπως και οι υπηρεσίες του Δήμου, έτσι, και αυτό θα πρέπει να το πούμε εδώ, ναι. έχουν κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Μάλιστα. Εννοώ τους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα, όπως επίσης και η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την αποτύπωση σε αυτά τα νούμερα. Για την καθυστέρηση τι είπε η υπηρεσία? Η υπηρεσία ουσιαστικά δεν έδωσε απάντηση στην καθυστέρηση, γιατί είναι πολιτικό το ερώτημα, θα έλεγε κανείς. Ναι. Ανέλαβε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο τέος αντιδήμαρχος, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κύριος Ανεβλαβής, να βγάλει το κάστανο από τη φωτιά. Ναι. Να δικαιολογήσει δηλαδή το γιατί. Πάντα το γιατί είναι η γραφειοκρατία, είναι η συνένωση των Δήμων και. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα, ας το πούμε. Ναι, ήταν η πρώτη τετραετία μετά τη συνένωση. Την οποία ναι. ακούμε μονίμως τα τελευταία χρόνια, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να πάρει και μια άλλη απάντηση. Έτσι. Γιατί αυτό που στην ουσία που θα μπορούσε να απαντηθεί δεν απαντιέται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνουμε σε αυτό, ας προχωρήσουμε τι λίγο. Τι εννοείτε με αυτό, τι θα μπορούσε να απαντηθεί δηλαδή? Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε ότι είναι η πραγματική απάντηση? Η διστοκή εκκλησίματος των ισολογισμών. Η διστοκή. Ναι. Η διστοκή. Η διστοκή οφείλεται σε πάρα πολύ παράγοντες, μπορούν να πει κανείς. Δεν είναι μόνο σήμαντη δηλαδή
η αιτία. Καλά, σαφώς. Αλλά σε αυτούς τους παράγοντες, εάν δεν πάντως έχει, ένας παράγοντας είναι και η συνένωση και το μέγεθος του Δήμου που άλλαξε επιτρέψτε σημαντικά. Επιτρέψτε μου να πω όμως όχι. Για τους γνωρίζοντες τα πράγματα, όχι. Όχι. Η συνένωση, το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε να απασχολήσει για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και το ήξερε ο νομοθέτης και το είχε ορίσει μέσα από τον νόμο, ήταν μια απογραφή η οποία έπρεπε να γίνει σε επίπεδο της περιουσίας και των θεμάτων των οποίων απασχολούσαν τις πρώην κοινότητες και τον πρώην Δήμο. Η συνένωση δικιά μας, κυρία Μαύρου, προήλθε από ένα Δήμο ο οποίος είχε ήδη ταμιακή υπηρεσία, mm-hmm. αλλά τα ήταν δεδομένα τα συγκεκριμένα νούμερα mm-hmm. και τα στοιχεία, mm-hmm. εύκολα ενοποιήσιμα θα έλεγε κανείς, mm-hmm. και από τέσσερις πάρα πολύ μικρές κοινότητες. Και έναν πρώην Δήμο, το Δήμο Δερμαλίας. Με αυτό εννοώ. Ναι, ότι είχε, ναι, βεβαίως είχε. Εντάξει, ναι. ότι είχε ταμιακή υπηρεσία, η οποία ήταν επίσης οργανωμένη και εκεί και τα λοιπά, και μετέφερε αυτούσια τα αρχεία της σε εμάς. Στον ενοποιημένο πλέον Δήμο. Και από κάποιες μικρές κοινότητες, οι οποίες θα έλεγε κανείς ότι ήταν ζήτημα ωρών η απογραφή τους και όχι κάποιο σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και όταν υπήρξε αυτή η απογραφή, η οποία θα είτε, που είναι η πεμπτουσία, αν το θέλετε, η αρχή του συστήματος, στη συνέχεια δεν υπήρξε και η ανάλογη πορεία που θα έπρεπε να υπάρξει. Mm-hmm. Έτσι. Τη δυστοκία τώρα κλεισίματος κάποιων ισολογισμών, εγώ την αντιλαμβάνομαι περισσότερο πολιτικά. Και γιατί δεν θέλουν να μπω σε ειδικά θέματα όταν δεν έχεις τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορείς να τοποθετηθείς επ' αυτόν. Ναι. Πολιτικά λοιπόν τη βλέπω στον τρόπο που ενεργούσαν, αν το θέλετε, και άλλες δημοτικές αρχές, αλλά που γρήγορα μπήκανε σε ένα κανάλι. Mm. Δηλαδή θεωρούμε ότι υπάρχει ένα ταμείο στο Δήμο, το οποίο έχει λεφτά μέσα και τα οποία μπορούμε να διαχειριζόμαστε κατά το δοκούν. Ναι. Χωρίς κάποιες διαδικασίες. Αυτό το διπλογραφικό περιβόητο σύστημα, το διπλογραφικό, είναι όσο διαφάνεια και όσο προωθεί, αν το θέλετε, τη χρηστότητα στα οικονομικά των φορέων που είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν. Mm. Έχετε ακούσει και άλλη φορά περί διπλογραφικού συστήματος. Βεβαίως. Από την άλλη είναι δύσκολα εφαρμόσιμο όταν η λογική σου πια ως αρχή, ως ο άνθρωπος που τα διαχειρίζεται όλα αυτά και τα λοιπά, δεν είναι ενταγμένο σε αυτό ακριβώς. Ναι. Έχω τα λεφτά, κάνω το έργο. Το έχω προγραμματίσει, κάνω το έργο. Ναι. Οπότε θέτεται μετά πολύ δύσκολα κλείνουν αυτά τα έργα. Ναι, με πάτε πάλι σε ένα δρόμο τον οποίο έχετε επισημάνει και καυτηριάσει ότι λείπει από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, να υποθέσω. Και αυτό ακριβώς ήταν και η συμπίκνωση, αν το θέλετε, όλων αυτών των πραγμάτων. Ήταν και η τοποθέτηση δικιά μου μετά την τοποθέτηση του Γιάννη του Μαράκη. Ο κύριος Μαράκης επεσήμανε κάποια που αξίζει να ακούσουμε. Ο κύριος Μαράκης επεσήμανε κάποια σημεία που είναι καθοριστικά μέσα σε ένα προϋπολογισμό. Μην ξεχνάτε ότι και η δουλειά του είναι υπουργός, μπορεί και αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, επιδιώκοντας να πάρει απαντήσεις πολιτικές βέβαια από τους ελεκτές του ΣΟΕΛ, του ΣΟΛ, τις οποίες όμως οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δώσουν και απέφυγαν να δώσουν. Μάλιστα. Άρα δεν διελευκάνθη κάτι με τις ερωτήσεις, θέλω να πω. Ήταν πολιτικές οι απαντήσεις από τον πολιτικό φορέα, σας είπα τις απαντήσεις που παίρνουμε τόσα χρόνια, ζοριστήκαμε αυτό και τα γνωστά. Μάλιστα. Που παίρνουμε κάθε χρόνο κτλ. Οι πολιτικές απαντήσεις επισταμμένα και θα έλεγα πολύ έξυπνα απέφυγαν να τις δώσουν οι συγκεκριμένοι ελεκτές. Εν πάση περιπτώσει όμως θεωρώ ότι και για πρώτη φορά ήταν και λίγο καθαρό αυτό, ήταν καθαρογραμμένο στην έκθεσή τους. Την πολιτική απάντηση την δώσανε μέσω της πολυσέλιδης έκθεσης που κάνανε ως ελέγχουσα αρχή. Και η ουσία και της οποίας ήταν ακριβώς το οποίο συμπίκνωσα και εγώ με τη δικιά μου τοποθέτηση, ας πούμε, στο τέλος. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν αναπτυξιακό ισολογισμό, μάλλον ένα ισολογισμό με αναπτυξιακά κριτήρια, θα το λέγαμε κάπως έτσι. Mm-hmm. Το αντίστοιχο που σημαίνει και με έναν προϋπολογισμό ηρίστων παρόδο, έτσι. Mm-hmm. Όταν δεν μιλάμε για κάποιο οργανωμένο σχέδιο, στην ουσία και εν προκειμένου εδώ για ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο, στον οποίο μέσα είναι ενταγμένος. Mm-hmm. Εάν δεν είναι ενταγμένος, σε μια τέτοια λογική, οποιοδήποτε ισολογισμός, οποιοδήποτε προϋπολογισμός, οποιοδήποτε απολογισμός, τότε είναι γράμμα κενό. Απλώς καλύπτεις τις ανάγκες της γραφειοκρατίας. Επί της ουσίας της πολιτικής δεν έχει να προσφέρει τίποτα, ούτε ως προς το οικονομικό κομμάτι της διαχείρισης, πολύ όμως περισσότερο δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον τόπο τον οποίο υποτίθεται. Διότι, με λίγα λόγια, να καταλάβουν και οι ακροατές, λέτε ότι δεν υπάρχει δηλαδή σχέδιο, έτσι. Αυτό σχέδιο. Και δεν το λέω πια εγώ.
που κόντευα να γίνω γραφικός τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Έρχεται και το διατυπώνει εγγράφως μια ελεκτική αρχή η οποία έχει την ευθύνη αποτύπωσης. Η οποία τι είπε, είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν, όλα αυτά γίνονται χωρίς να υπάρχει ένα ότι σχέδιο. Ότι δεν μπορεί να έχει αναπτυξιακά κριτήρια ένας ισολογισμός και εν προκειμένου ένας προϋπολογισμός, θα έλεγα εγώ, εάν δεν είναι ενταγμένος σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο. Μάλιστα. Ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θυμίζω είναι και νομική υποχρέωση της κάθε δημοτικής αρχής να έχει συντάξει και να πορεύεται με βάση αυτό. Μάλιστα. Για να μπορούμε να δούμε κατά πόσο ο ισολογισμός και τα νούμερα εξυπηρετούν τη λογική ανάπτυξης ενός τόπου. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαϊτέ. Αλλιώς, αυτό, κάθε δημοτική αρχή αυτοσχεδιάζει, mm-hmm. εντάξει, με βάση τις ανάγκες που εκείνη έχει οριοθετήσει ως πρωτεύουσες. Ναι, τέτοιες ανάγκες που δεν είναι γραμμένες στο χαρτί, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ανάγκες του θεσμού. Θα μπορούσε όμως να σας απαντήσει ότι κάνει τεχνικό πρόγραμμα κάθε χρόνο. Θα μπορούσε να απαντήσει η πλειοψηφία ότι συντάσσεται τεχνικό πρόγραμμα. Μα και το νομοθέτης θεωρεί ότι και το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός, mm-hmm. και είναι και το σωστό, δεν είναι θέμα του νομοθέτη δηλαδή, το μονάχα το, mm-hmm. είναι ενταγμένο σε μια λογική ανάπτυξη του τόπου. Μάλιστα. Ότι ακόμη και αυτά που υπάγονται στο τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να ακολουθούν αυτό. Και μάλιστα ότι πρέπει να πορεύεται και ο προϋπολογισμός. Και εν τέλει και ο ισολογισμός, έτσι, μάλιστα. που είναι το κλείσιμο, ας το πούμε, mm-hmm. αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα και μάλιστα να δίνει και εξηγήσεις ενδιάμεσα για την πορεία αυτών που προβλέπει. Ναι, για το που... Αλλά αυτό προϋποθέτει, κυρία Μαύρου, σχέδιο για το τόπο. Ναι, να ρωτήσω κάτι, κυρία Μαϊτά, και νομίζω ότι τώρα που σας ακούν οι ακροατές, ότι την ίδια ερώτηση έχουν και εκείνοι να σας υποβάλουν. Είπατε νομική υποχρέωση. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει νομική υποχρέωση πρώτον, και γιατί δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες, πώς να το πω, επισήμανσης από κάποιο αρμόδιο φορέα που θα πει στον κάθε Δήμο, γιατί δεν έχετε συντάξει, κύριοι, το επιχειρησιακό πρόγραμμα το πενταετές σας. Θυμάστε την παρατήρηση που κάναμε λίγο πριν. Mm-hmm. Για τα όργανα τα οποία ελέγχουν. Ναι, ότι αυτό δεν γίνεται λοιπόν και από τα όργανα. Αυτό μας λέτε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επίσης θέλω να. Μην μείνουμε όμως μονάχα στην κυρία. Όχι, μα το ακροθυγός και εγώ το θέλω. Αυτή είναι η τυπική υποχρέωση, αν το θέλετε, με βάση τον νόμο. Ναι. Υπάρχει και αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου. Ναι, μα μιλάμε για το ουσιαστικό πιστεύω του ζητήματος. Έτσι, να κόψει και το δικαίωμα από κάθε δημοτική αρχή να αυτοσχεδιάζει ή να υπαγάγει την δράση της σε άλλου είδους σκοπιμότητες, όπως είναι π.χ. οι επόμενες εκλογές και ο ρυθμιτολογικός του χαρακτήρας. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Είναι υποχρέωση, γιατί βλέπω ότι το κάνουν πάρα πολλοί δήμοι, της Δημοτικής Αρχής να κάνει απολογισμό κάθε χρόνο δημόσιο? Βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί εδώ δεν έχει γίνει ποτέ τουλάχιστον επιθητείας Μανώλη Μαργαρίτη. Ούτε συνελεύσεις στις κοινότητες που πρέπει να γίνονται και τα λοιπά. Θεωρώ ότι οι συνελεύσεις κοινότητες είναι υποχρεωμένες πλέον οι ίδιες οι κοινότητες να τις υλοποιούν. Δεν διαφωνώ, μα ο Δήμος είναι ο πολιτικός τους προϊστάμενος. Ναι, ναι. Και αν το θέλετε και η πλειοψηφία των προέδρων στην Άξο ελεγχόμενη από τη Δημοτική Αρχή είναι. Σίγουρα, αφού αυτή έχει εκλεγεί ως πλειοψηφούσα, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αν υπήρχε μια τέτοια είδους κατεύθυνση, σε κάποια χωριά γίνονται, στην Κομιακή γίνονται, ας πούμε. Βεβαίως. Εκεί δεν είναι ο πρόεδρος με τη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Στο Σαγκρί φέτος ήμουν και εγώ εκεί και τα λοιπά. Βεβαίως, γίνεται και εκεί. Γίνονται. Ναι. Δεν είναι ο πρόεδρος. Ναι. Από την πλειοψηφία. Σε κάποια χωριά λοιπόν γίνονται διαδικασίες. Σε άλλα χωριά δεν γίνονται. Μάλλον. Όλη αυτή η διαδικασία, γι' αυτό έχουμε ευθελίσει και τα όργανα, κυρία Μαύρου. Βλέπετε και η Επιτροπή Διαβούλευσης στα όρια λειτουργεί, οι επιτροπές τουρισμού και ξέρω εγώ, mm-hmm. όλες οι επιτροπές που έχει στήσει ο Δήμος, δεν λειτουργεί καμία. Πολύ περισσότερο, όχι μόνο δεν λειτουργεί, δεν παράγει και έργο. Ναι. Γιατί είναι απαξιωμένες. Δεν λειτουργούν, για να είμαστε ακριβείς, η Επιτροπή Διαβούλευσης όποτε είναι απαραίτητο λειτουργεί, αλλά πάντα με τη δεύτερη συνεδρία που δεν απαιτεί την πλειοψηφία των μελών να είναι παρούσα. Έτσι, και ποιο έργο παράγει εν τέλει, να πάμε και στο ουσιαστικό μέρος, mm-hmm. όταν όλα είναι προαποφασισμένα και όλα είναι δεδομένο ότι θα γίνουν με τον τρόπο που η Δημοτική Αρχή τα έχει στο κεφάλι της και σκέφτεται και θα σκέφτεται, τότε ποιος ο λόγος της λειτουργίας και γιατί να τρέξουν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή να χάσουν ένα απόγευμα να συζητήσουν. Ναι, να πω εδώ ότι είναι γνωμοδοτική αυτούς, έτσι κι αλλιώς όλες αυτές οι επιτροπές. Μα όταν συστήσει μια επιτροπή για να πει τη γνώμη της mm-hmm. και ό,τι είναι σωστό να το συμπεριλάβεις μέσα, να το συμπεριλάβεις. Αυτό δεν είναι το νόημα. Ναι, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό ακριβώς και άλλες φορές και τώρα και πάντα θα το βάζω. Υπάρχει
Έλλειμμα δημοκρατίας στο Δημονάξο και Μικροκυκλάδων. Έλλειμμα λειτουργίας των θεσμών. Αντί να είναι συμβουλευτικά όργανα και να είναι η χαρά, αν το θέλετε, μιας δημοτικής αρχής να ακούει τους πολίτες. Να συμμετέχουν μαζί τους, να παίρνει νέες ιδέες, να βλέπει τις αναγκαιότητες, να υλοποιεί αυτά τα πράγματα και να βγαίνει και μετά να το εκμεταλλεύεται. Και πολιτικά θα έλεγα εγώ, να φτάσουν και μέχρι εκεί. Ότι ορίστε, αυτά που λέγαμε, αυτά που είπατε, αυτά που επισημάνατε, εδώ είμαι, εγώ τα κάνω. Βεβαίως, αυτό έτσι, είναι θετικό και γιατί να μην το πει στη συνέχεια. Η πολιτική ασκείται μέσα από κλειστά γραφεία, πίσω από κλειστές πόρτες, με απούσα την κοινωνία, με απούσα τους φορείς που την εκπροσωπούν, με αποτέλεσμα τι, να βλέπουμε αυτά που καταγγέλουμε χρόνια ολόκληρα τώρα μέσα και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν έχετε ολοκληρώσει για αυτό το θέμα, για τον ισολογισμό δηλαδή που εγκρίθηκε του 2013, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Παρακαλώ. Και παίρνω το έναυσμα από την αναφορά σας για τις συνελεύσεις που γίνονται, για το ότι εκεί που γίνονται λαϊκές συνελεύσεις, ο συνήθως επικεφαλής των τοπικών συμβουλίων είναι από τη μειοψηφία και όχι από την πλειοψηφία. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση ένα γεγονός ότι που επικοινωνήθηκε από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πριν τρεις μέρες και αφορούσε μία επίσκεψη εκπροσώπων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Νάξο, που συναντήθηκε, όπως ανέφερε το η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, με τον Αντιδήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανώλη Πολυκρέτη την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το Δήμο, αυτοί οι άνθρωποι, που δεν αναφέρεται βεβαίως πόσοι ήταν και τι ακριβώς ειδικότητα είχαν στο Υπουργείο, πήγαν στην περιοχή του Σαγκρίου, συνοδευόμενοι εκτός από τον Αντιδήμαρχο και από υπηρεσιακούς παράγοντες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, και το μέλος του τοπικού συμβουλίου Σαγκρίου, εκλεγμένο με την πλειοψηφία, τον κύριο Στέφανο Στρατούρη, στο Σαγκρί, για να δουν εκείνα οι ίδιοι να επιθεωρήσουν το χώρο σχετικά με την πρόταση υλοποίηση αποχετευτικού έργου. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Μαϊτέ. Είναι γνωστό ότι πρόεδρος του Σαγκρίου είναι εκλεγμένος από τη δική σας παράταξη, ο κύριος Στέλιος Κορδιαλός, μάλιστα παλιός αυτοδιοικητικός, πολλά χρόνια εκεί στο Σαγκρί, είτε σαν σύμβουλος είτε σαν πρόεδρος. Με εντυπωσίασε το γεγονός και θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι από τον εκλεγμένο πρόεδρο με την παράταξή σας, για ποιο λόγο δεν ήταν και ο πρόεδρος του Σαγκρίου σε αυτή την επιτόπια επιθεώρηση. Ο πρόεδρος του Σαγκρίου μάλλον, έτσι, όχι και ο πρόεδρος του Σαγκρίου. Ο πρόεδρος, ναι. Καλά, θα μπορούσε, όχι το λέω, γιατί θα μπορούσε να είναι και ο άλλος σύμβουλος, δεν είναι κακό. Μετά τον πρόεδρο θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε άλλο. Και ο τρίτος σύμβουλος τοπικός. Και όλο το χωριό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά ο πρόεδρος της κοινότητας θα έπρεπε να είναι παρόν. Βεβαίως. Είναι ακριβώς αυτό. Φυσικά και γνωρίζω ότι δεν ειδοποιήθηκε ο κύριος Σκορδιαλός, γι' αυτό και ακριβώς δεν παρέστη, μάλιστα, δεν ήταν εκεί, ναι, στη συγκεκριμένη κτλ. Λοιπόν, τους λόγους τους οποίους δεν εκλήθη μπορώ να τους φανταστώ, αλλά δεν κάνουν τίποτα άλλο, αλλά δεν μπορώ να πω για ποιον λόγο δεν τους γνωρίζω. Μπορώ να τους φανταστώ τους λόγους τους, ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Το σκορδιαλό, ναι, γιατί αλλά δεν έχει δοθεί, θέλετε να πείτε κάποια εξήγηση έτσι κι αλλιώς επίσημη. Κάτω γιατί δεν εκλήθη και τουλάχιστον. Και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί ο κύριος Σκορδιαλός ήταν πρωτοστάτης του ζητήματος επίλυσης του αποχετευτικού. Ένα ζήτημα που η κοινότητα Σαγκρίου και ο Στέλιος Σκορδιαλός το βάζουν χρόνια. Ακριβώς. Και ο άλλος ο τοπικός σύμβουλος, επίσης, το έχουν θέσει επανειλημμένος, έχουν διαμαρτυρηθεί, έχουν κάνει έγγραφα προς το Δήμο. Το απαιτούσαν, επισημαίνουν κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία και στα δημοτικά συμβούλια τα προβλήματα που υπάρχουν και μου κάνει εντύπωση ότι δεν κλήθηκε ο πρόεδρος. Λοιπόν, αυτό ακριβώς εννοούσαμε λοιπόν προηγούμενα, έτσι για να συνδέουμε και τις κουβέντες μας με το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην Άξο. Μάλιστα. Το είπαμε και λίγο προηγούμενα. Δηλαδή, έτσι, είναι μία ακόμα απόδειξη, εντάξει, για το πώς λειτουργούν οι θεσμοί κάτω στην Άξο και οι αιρετοί εκπρόσωποι που έχουν την ευθύνη λειτουργίας αυτών των θεσμών. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω. Επιτρέπεται να μην είναι ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί, ένας, όπως το είπατε, ακόμα και αν δεν ήταν, ακόμα και αν λέω, εάν δεν ήταν στην, έτσι όπως το περιγράψετε και είναι σωστά όπως το περιγράψετε, οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν παλέψει και το ζητάνε χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, θεσμικά.
θεσμικά. Δεν θα πρέπει να είναι εκεί. Οπωσδήποτε. Έτσι. Θα έπρεπε να έχει κληθεί μονάχα ο σύμβουλος ο οποίος την χάνει να έχει εκλεγεί με την παράταξη της δημοτικής κοινωνίας. Σας είπα και εκείνος να ήταν, αλλά πρωτίστως ο πρόεδρος. Και κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο νησί και να μην έχει κληθεί ο πρόεδρος της συγκεκριμένης κοινότητας. Είναι αξιοπερίεργο πραγματικά αφενός, όπως πραγματικά δεν έχω κατανοήσει από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πώς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βρίσκονται στην Άξο και έτσι όπως τουλάχιστον έχει καταρτιστεί αυτή η ανακοίνωση από το Δήμο, να μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήρθαν για ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση ότι ο Αντιδήμαρχος εξέθεσε τη σοβαρότητα του ζητήματος και ζήτησε την άμεση συμβολή τους για την επίλυση του θέματος διαχείρισης των λοιμάτων. Αυτό όντως είναι ένα περίεργο ζήτημα. Εμείς επιφυλασσόμεθα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περίμενα να το είχατε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ το πληροφορήθηκα, συγγνώμη, αλλά το πληροφορήθηκαμε. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να μας έχουν ενημερώσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την επίσκεψη. Σαφώς. Έτσι. Δεν ενημερωθήκαμε για αυτή την επίσκεψη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τη μάθαμε και εμείς από τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, από εσάς, όταν εξέδωσαν την ανακοίνωση. Την ανακοίνωση εκείνοι οι ίδιοι. Άρα εκείνοι οι ίδιοι και μόνο γνωρίζανε για αυτή την επίσκεψη και πιθανότατα και κάποιοι εκλεκτοί, του οποίου είχαν προσκαλέσει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, όπως λέγαμε και προηγούμενα. Έτσι. Άρα και εμείς το μάθαμε μέσα από εκεί, δεν το μάθαμε από πουθενά. Ναι. Να πω επίσης τώρα, επειδή το αναφέραμε. Λοιπόν, για να πάμε στην ουσία, ναι. Για να πάμε στην ουσία του ζητήματος, εδώ είναι ένα σοβαρότατο όντως θέμα. Με πολύ χαρά είχαμε υποδεχθεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα. Ακριβώς. Και μάλλον εκεί πάει, έλεγα, πάει εκεί το μυαλό μου. Μήπως έχει συμβεί κάτι με αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να ενταχθεί, δηλαδή. Μακάρι να είναι ενταγμένη αυτή η επίσκεψη σε αυτή τη λογική. Ναι. Αν και μου κάνει εντύπωση περί αρμοδιοτήτων συγκεκριμένων υπαλλήλων ή του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο είδους έργο. Ναι, ναι. Εμείς να πούμε για την ιστορία ότι όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Πολυκρέτης συνόδευσε επίσης την αντιπροσωπεία του Υπουργείου στη Λιμνοδεξαμενή Αγκαρών αλλά και στη Γεώτρηση του Αλιά. Ναι. Λοιπόν, αυτά έτσι για την ιστορία, αφού αναφερθήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Εγώ σας λέω εντυπωσιάστηκα, δεν κατανόησα ακριβώς με πώς ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Κανείς δεν έχει την παραμικρή ενημέρωση πέραν από την ανακοίνωση που έκανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Ναι. Λοιπόν, καλό θα ήταν να κληθεί, εμείς θα το κάνουμε θεσμικά, θα το κάνουμε μέσα από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε με ποια αρμοδιότητα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήρθαν στην Άξο. Ναι. Μακάρι, το ξαναλέω, και αν έχει να κάνει, όπως λέτε, με το πρόγραμμα, με την πρόταση αυτή. Το πρόγραμμα και τη χρηματοδότησή του, μου κάνει βέβαια εντύπωση να έρθουν να κάνουν αυτοψία να πούνε τι. Ότι δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο έργο. Ναι. Δηλαδή δεν πιστεύουν τα έγγραφα που έχουμε στείλει ή την απόφαση του ίδιου, την ομόφωνη, επαναλαμβάνω, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διαπιστώνει την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου στο Σαγκρί. Ναι. Και τι ήθελα να κάνω αυτοψία, για αυτό το λόγο, για ποιο λόγο. Μάλιστα. Να διαπιστώσουν αν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς των λοιμάτων. Τη στιγμή που μια τεχνική έκθεση, ένα χαρτιά, ας το πούμε λίγο. Δεν χρειάζεται απλά, και η αυτοψία έκθεση, που είδανε. Η απόφαση του, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό κρατώ κάποιες επιφυλάξεις. Ναι. Για όλο αυτό το μάλιστα, πλέγμα μάλιστα. Και ίσως να εξηγεί το γιατί δεν εκλήθη και ο κύριος Σκοριέλος. Μάλιστα. Αλλά εκλήθη ο σύμβουλος της μειοψηφίας. Ναι. Κύριε Μαϊτέ, για το κλείσιμο, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι έτσι για όλα αυτά τα ζητήματα και τα οικονομικά βέβαια. Είδατε, ακόμη δεν έχει εντωμεταξύ προχωρήσει το ζήτημα ούτε του τεχνικού προγράμματος του χρόνου που θα μπει σε λίγες μέρες, ούτε στη συνέχεια του προϋπολογισμού. Έχουμε πάλι. Κυρία Μαύρου. Την προηγούμενη εβδομάδα, προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, σε κάποιες κοινότητες εστάλει έγγραφο για να στείλουν τα στοιχεία που πρέπει να στείλουν για τη συμμετοχή τους στο τεχνικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει είμαστε ότι στην αρχή λοιπόν της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ακριβώς στην αρχή της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει σύντομα ούτε τεχνικό πρόγραμμα. Και κατά συνέπεια προϋπολογισμός στη συνέχεια, έτσι. Και κατά συνέπεια και ο προϋπολογισμός, γιατί πρέπει να εγκριθεί το τεχνικό πρόγραμμα για να πάει. Έτσι, μετά από κάνα δύο μήνες να έρθει ο προϋπολογισμός, ο οποίος ακόμα και αν εγκριθεί άμεσα, θα έχουμε κάνα δύο μήνες επίσης ώστε να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη και να αρχίσει να λειτουργεί. Μάλιστα. Και θα γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές για μια ακόμα φορά. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Νάξου και Μικρό Κυλάδιο να εκτελείται από 6 έως 8 μήνες και όχι
σε 12 μήνες όπως έχει την υποχρέωση. Μάλιστα. Αυτό είναι εις βάρος ολόκληρης της Νάξου, διότι έργα τα οποία θα μπορούσαν να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν μέσα στις συγκεκριμένες χρήσεις μένουν πίσω και μένουν χρήσιμοι πάρα πολύ καιρό, και το μέγα ερώτημα είναι το γιατί. Γιατί η Νάξος δίνει την εντύπωση ενός παρατημένου Δήμου. Να έχει αυτό το χαμένο χρόνο, θέλετε να πείτε. Δίνει την εντύπωση ενός παρατημένου Δήμου που άντε μπορεί να κάνουμε και τις διαδικασίες, ας πούμε, να κάνουμε και την υποχρέωση μας να το κάνουμε. Μάλιστα. Έτσι, σαν να τα έχουν παρατήσει, μοιάζει ο Δήμος Νάξου και Μικροκυκλάδου. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Μου έκανε εντύπωση και να το πω, ακούστηκε και αυτό. Πήρα από έναν πολιτικό παράγοντα από στην Νάξου. Ο οποίος είναι σχετικός με όλο αυτό το θέμα. Ναι. Και πήρα μια απάντηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν ρώτησα, ρε παιδιά, πότε θα είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν. Mm-hmm. Τρία πουλάκια κάθονται. Μάλιστα. Έτσι. Ίσως είναι ενδεικτικό του κλίματος το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και δικαιολογεί απόλυτα αυτό που λέω. Είναι ένας παρατημένος Δήμος. Κύριε Μαϊτέ, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.